Πάμε. Βρισκόμαστε στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα και ευχαριστούμε εκ του προημίου την κυρία Κάτια Αντωνέλου. Τα διαπιστευτήριά σας θα μας βοηθήσετε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε να μην παραλείψουμε στη συνέχεια κάτι. Και εξ αριστερών μου την Έμελη Χατζη Χρήστου. Ναι, ναι. Βιβλιοθηκονόμος. Ναι. Μια πολύ πολύ σημαντική όντως ενασχόληση, φαντάζομαι, και ένας κόσμος τόσο πλούσιος που δεν ξέρω πόσο θα το αντέχετε ή πόσο θα μας κάνετε εμείς να το αντέξουμε, με την έννοια πια ότι δεν έχει όρια αυτή η ιστορία. Και το ξέρετε και πολύ καλύτερα εσείς, οι οποίοι επιμελήσετε τα όσα λαμβάνουν χώρα σε αυτή την βιβλιοθήκη, την ιστορική όντως και δεμένη με αυτόν τον τόπο. Η ιστορία της είναι μακραίωνη και εύχομαι να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει όχι μόνο να αποδίδει αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, αλλά και ο κόσμος κάποια στιγμή να γίνει περισσότερο αποδέκτης και γνώστης του τι έχει πραγματικά όσον αφορά την Κοριαλένη Βιβλιοθήκη. Κυρία Κάτι, είχα τη δυνατότητα πραγματικά και τη χαρά να συμπορευθώ κατά την πέρσι μαζί σας. Λοιπόν, το πρόγραμμα το οποίο είχατε και εσείς λειτουργήσει στην Κεφαλονιά, ωστόσο, πιστέψτε με, δεν θυμάμαι στο χρόνο τον ανάλογο, τον παρόντα, το πότε αναλάβατε και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι γεγονός ότι έχει περάσει και από συμπληγάδες πέτρες η Κοριαλένη Βιβλιοθήκη. Και ευτυχώς όλα έχουμε απομονωποιηθεί, πηγαίνουμε καλύτερα, λειτουργούμε άψογα. Όσον αφορά τις δράσεις που είπατε, έχουν ξεκινήσει, είναι η τρίτη χρονιά φέτος που διαδραματίστηκαν. Πολύ ωραία. Το πρόγραμμα αυτό θα ολοκληρωθεί του χρόνου. Είναι τετραετή. Τετραετή, ακριβώς. Γιατί χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρους Νιάρχος. Τετραετές, επομένως. Τετραετές. Να το θέσουμε και ορθά. Ναι, ναι, ναι. Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρους Νιάρχος. Μάλιστα. Και είχε σκοπό ακριβώς αυτό που είπατε προηγούμενα, να γίνουν οι βιβλιοθήκες πόλος έλξης και τα μικρά παιδιά. Τους μελλοντικούς αναγνώστες. Library, λοιπόν. Μάλιστα, ακριβώς. Να το θυμηθούμε ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, φέτος κάναμε κάποιες. Είναι η τρίτη χρονιά, όπως είπα, που κάναμε δράσεις. Και αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι κάθε χρονιά ήταν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και επίσης ήταν ακόμα περισσότερη συμμετοχή των εθελοντών. Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι εθελοντικό αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση, μάλλον, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη κάθε χρόνο στην αρχή του προγράμματος παίρνει κάποιους τίτλους καινούργιους παιδικών βιβλίων, ένα πολυμηχάνημα, έναν υπολογιστή και τα αναλώσιμα για τις δράσεις. Αυτό είναι. Οι δράσεις όλες όσες γίνονται στηρίζονται στην εθελοντική δράση των εμψυχωτών, των νέων επιστημών της Κεφαλονιάς, που έχουν τη διάθεση να δουλέψουν πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Αντωνέλου, όταν λέτε ότι στην αρχή του κάθε προγράμματος παίρνει κάποιους τίτλους βιβλίων και ένα μηχάνημα, λογικό είναι, για να μπορέσει, ας πούμε, να διανύμει και να έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε. Αυτό σημαίνει ότι με τη λήξη του προγράμματος δεν μένουν στη βιβλιοθήκη όλα αυτά? Βεβαίως και μένουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο. Βεβαίως, μάλιστα. Βεβαίως, πολύ ωραία. Βεβαίως, κύριε Κάτε, θα παρακαλούσα να μας θυμίσετε πώς μπήκατε στη διαδικασία. Ομολογώ ότι αυτό που δεν έχω ξεχάσει ποτέ, γιατί τα πολύ σημαντικά τα κρατούμε. Τα κρατούμε σφιχτά στην παλάμη μας, όπως η γη τον καρπό της το χυμπών, να πραγματικά να την προστατεύσει. Λοιπόν, τότε είχατε εκφράσει πραγματικά τον προβληματισμό σας και αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν το συναντά κανείς. Είναι κάτι το οποίο με πέρασε στην προσωπογραφία χαρακτηριολογία της συνομιλητριάς μου. Ότι είχατε προβληματιστεί για το αν θα τα καταφέρετε. Που σημαίνει ότι είχατε πλήρη συνείδηση και για το τι αναλαμβάνατε τότε. Λοιπόν, αναλάβατε την επιμέλεια, δεν περνάω στη λέξη διαχείριση, γιατί ξέρω ότι δεν σας κάνει, δεν τη φοράτε αυτή την λέξη. Ξεκινήσατε με ποια ιδιότητα, θυμίστε, να γυρίσουμε λίγο πίσω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και ο προβληματισμός σας έγκυται σε τι, σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν ήδη για τη βιωσιμότητα και λειτουργία της? Ναι. Τα οποία όμως έχουν ξεπεραστεί. Ακριβώς. Και αυτό σίγουρα αφορά και εσάς, αφορά και τη συνεργάτη δάση και όλους τους συνεργάτες. Όλοι από τη θέση που είχε, βοηθήσαμε και νομίζω έχουν ξεπεραστεί όλα. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιη. Μάλιστα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ήρθατε εδώ, αναλάβατε πριν πόσα χρόνια? Το 2000. Το 2000. Ναι. Είμαι εδώ από το 2000 αλογίστρια. Και αυτή μετά περάσατε στην άλλη διαδικασία? Όχι, αυτή είναι η θέση μου. Είμαι αλογίστρια και ειδική γραμματέας του Ιδρύματος. Και κάνετε συγχρόνως όλα αυτά τα οποία κάνετε? Δεν τα έκανα μόνη μου. Ναι, με συγχωρείτε. Τα έκανα το εμείς κυριαρχεί εδώ σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια με τη βιβλιοθηκονόμο, την Έμελη Χατζη Χρήστου, με τον πληροφορικό που είχαν όλοι μαζί βοηθήσαμε. Και φανταστείτε. Εξ επαγγέλματος διαχειρίζεστε οικονομικά. Εκφύσεως διαχειρίζεστε τα πνευματικά. Ήρθαν και δέσανε λόγω της θητείας σας εδώ μέσα, ή το κουβαλάτε, κυρία Αντωνέλη?
Μα και ο χώρος πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή. Και αυτό που είχα αντιμετωπίσει στην αρχή, μια αίθουσα σχεδόν άδεια, με πολύ λίγους αναγνώστες, με πολύ λίγους αναγνώστες, και ειλικρινά χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια πραγματικά αυτό το πρόγραμμα βοήθησε ώστε τουλάχιστον το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη 3-4 φορές τη βδομάδα της Πιοκολοφής να είναι γεμάτη με μικρά παιδιά, τα οποία παίζουν, διαβάζουν, γράφονται μέλη στη δανειστική βιβλιοθήκη, συνεχίζουν παίρνουν βιβλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το κέρδος για μας και το χώρο μας από όλο αυτό το πρόγραμμα. Γοητευμένη δηλώνω. Ένα τεχνοκρατικό καθαρά επάγγελμα για να φτάσει πραγματικά να συμβαδίσει με το πνευματικό μέρος, με το άλλο κομμάτι, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει αιτία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περάσουμε στην κυρία Έμελη Χριστοδούλου. Χατζηχρήστου. Συγγνώμη. Ναι. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, για να. Ναι, θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποια πράγματα ώστε να περάσουμε στις δράσεις και σε όλα όσα θα πρέπει να βγουν προς τα έξω. Γιατί πέρα από τα όσα κλείσατε με επιτυχία πράγματι, υπάρχει και κάτι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι έχετε προδιαγράψει και επόμενα βήματα κυρίως. Παρακαλούμε λοιπόν να ακούσουμε και εσάς ως βιβλιοθήκο νόμο, πώς ακριβώς τα καταφέρνετε εδώ μέσα σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι μια πηγή ανεξάντλητη γνώση. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ιστορικά βιβλία, φαντάζομαι, τα οποία θέλουν και τη συντήρησή του και όλα αυτά. Βαρύ το έργο. Σας ακούμε. Νομίζω ότι εγώ ήρθα εδώ στη βιβλιοθήκη. Σας ακούνε και οι ακροατές της αριστείας, χαρικά του. Ήρθα στη βιβλιοθήκη πέρυσι το Μάρτιο. Όταν ξεκίνησα, φυσικά, εντάξει, μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, ήταν ένα δέος έτσι. Δεν ήξερα πού είναι το κάθε τι, η αλήθεια είναι αυτή. Σιγά σιγά προσανατολίστηκα και πολύ γρήγορα αυτό μπορώ να πω. Είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να κάνω. Υπήρχε πολύ με τις δράσεις όλα αυτά το καλοκαίρι που κάναμε, που είπε και η κυρία Αντωνέλου. Υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ζήτηση από τα παιδιά. Σιγά σιγά έχουμε πολλούς φοιτητές που έρχονται και κάνουν έρευνες για τη σχολή, για τις εργασίες τους. Δανείζονται πολλά βιβλία. Σιγά σιγά με το κομμάτι είναι όλα ταξινομημένα, είναι με τον αριθμό καταχώρησης τους. Είναι όλα περασμένα στο σύστημα του υπολογιστή, κάτι που για μας είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσουμε το βιβλίο. Μάλιστα. Γνωρίζοντας που είναι στο ράφι του. Οπότε η προσαρμογή και η έβρεση των βιβλίων ήταν πολύ εύκολη, καθώς ήταν όλα ταξινομημένα, βέβαια. Είχε γίνει από πριν, σίγουρα, εντάξει, μπορώ να πω ότι τα βρήκαμε έτοιμα ερχόμενοι εδώ. Γιατί όλη αυτή η βιβλιοθήκη υπήρχε όπως είναι με τη σειρά που της αναλογεί στη θέση των βιβλίων. Οπότε δεν είναι. Η επαφή με ένα βιβλίο, αλήθεια, τι περνάει? Και προς τις δύο η ερώτηση αυτή. Η επαφή με ένα βιβλίο το οποίο, πέρα από το ότι λογικά πρέπει να προσεχθεί όσον αφορά τη διατηρησιμότητά του και όσον αφορά όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται μια τέτοιου τύπου βιβλιοθήκη, πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστεί κανείς και να προλάβει ενδεχομένως κάποια πράγματα? Πρέπει να πούμε εδώ ότι το δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης περιέχει βιβλία που δανείζονται που δεν έχουν σχέση με ιστορικά και όχι, δεν δανείζονται αυτά. Πέρα ότι προβλέπεται από τη διαθήκη του Μαρίνου του Κοριαλένου, δεν δανείζονται αυτά. Μόνο λογοτεχνικά βιβλία, νότα που προέρχονται από αγορές της Κοριαλενίου Βιβλιοθήκης ή από δωρές κάποιων. Μάλιστα. Αυτά μόνο μπορούν να δανείζονται. Τα υπόλοιπα μπορεί ο αναγνώστης να έρθει εδώ, να το βρει, να το μελετήσει, να φωτοτυπήσει ό,τι θέλει στο φωτοτυπικό μας. Σκέφτεστε κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν ξέρω αν ήδη έχετε περάσει αυτή τη διαδικασία, θα με βοηθήσετε στη συνέχεια, να περάσουν κατά κάποιο τρόπο υποτύπου ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ακόμη και αυτά τα βιβλία? Έχει ήδη γίνει ένα πρόγραμμα και έχει ψηφιοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος παλαιών εφημερίδων και βιβλίων της βιβλιοθήκης. Είναι πιστεύω τώρα, το αρχείο που υπάρχει εδώ μέσα. Ναι, και τώρα είναι σε εξέλιξη άλλο ένα. Μάλιστα, οπότε έχετε μπει ήδη στη διαδικασία. Βεβαίως, ναι. Τέλεια. Και αυτό θα είναι μετά, θα περάσει σε ελεύθερη ανάγνωση τύπου, δηλαδή μπαίνω στο δικό μου το κομπιούτερ και... Ναι. Βεβαίως.
Πολύ σύντομα. Στο τέλος του επόμενου χρόνου νομίζω θα μπορεί να λειτουργεί. Αυτό σας περιμένει, σημαίνει φόρτος εργασίας για εσάς. Πόσο προσωπικό υπάρχει και πόσο... Τέσσερα άτομα. Τα δύο με μειωμένο ωράριο. Πόσο βοηθάει αυτό? Δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε άψογα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ξεπεράσει το μέτρο όσον αφορά την οργανική, κατά κάποιο τρόπο, αλλά και όχι μόνο πνευματική, τα πνευματικά όρια του ανθρώπου. Γιατί όχι, έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα, το οποίο νομίζω περπατάει και μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί ο κύριος στόχος ήταν να μείνει η βιβλιοθήκη να είναι ανοιχτή όσο μπορεί περισσότερες ώρες. Με το λιγότερο δυνατό προσωπικό. Το έχουμε καταφέρει, πιστεύω. Μάλιστα. Υπερβαίνεται αυτό, ωστόσο καλύπτεται αυτά τα οποία λογικά κουβαλάτε μέσα σας. Ναι, θέλουμε αυτός ο χώρος να είναι ανοιχτός. Και είναι ανοιχτός. Και είναι ανοιχτός από το πρωί μέχρι τις 2 και κάθε απόγευμα 5 με 8 εκτός Σαββάτου. Εκτός Σαββάτου. Επομένως, έχει τη δυνατότητα στην καθημερινότητα του κάποιος και πρωί και απόγευμα ακριβώς, να βρεθεί εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο και να πάρει. Γιατί μόνο να πάρει κανείς μπορεί από αυτόν εδώ τον χώρο. Ωστόσο, και την διαχείριση της παραχώρησης της αίθουσας και της επίβλεψης, γιατί γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι ένας χώρος που έλκει για τέτοιες εκδηλώσεις. Την διαχειρίζεστε εσείς κτλ. Περνάνε όλα από εσάς. Όχι, βεβαίως. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Και το οποίο παραχωρεί την αίθουσα σε, να γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Και όταν είναι τις ώρες της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, συνήθως η αίτηση γίνεται αποδεκτή με την προϋπόθεση αυτή. Μάλιστα, ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το αύριο, να ξεκινήσουμε από το σήμερα ή να ξεκινήσουμε από το χθες? Να τα συνδέσουμε όλα και να τα πάρουμε χρονικά μέσα στη δική σας διαχείριση, λοιπόν. Ήδη ξεκινήσατε από τις καλοκαιρινές δράσεις. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι όσον αφορά εκείνες τις δράσεις? Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τις καλοκαιρινές δράσεις. Μία οπτική την οποία την διαπίστωσα στην πορεία συζητώντας με τους γονείς. Οι καλοκαιρινές δράσεις δηλαδή δίνουν μόνο απλά την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν εδώ. Δίνουν και ένα διέξοδο και μια λύση στους γονείς που το καλοκαίρι θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με κάτι, να κάνουν κάποιες δραστηριότητες και δεν μπορούν, γιατί γίνονται σίγουρα στο εργοστόλι δραστηριότητες, αλλά πρέπει να πληρώσουν. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το χρόνο της κρίσης λοιπόν, που περνάμε, εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά εδώ να ασχοληθούν με πάρα πολύ ποικίλες πραγματικά ακριβώς δραστηριότητες, γιατί η προσπάθειά μας πάντα είναι να βρίσκουμε δράσεις που να είναι πολύ ενδιαφέρουσες για τα παιδιά. Διαφορετικά δεν έλκονται. Διαφορετικά δεν έλκονται. Είναι οι αυστηρότεροι κριτές. Και η χαρά μας είναι ότι τα παιδάκια που ξεκινήσανε πριν 2 χρόνια δεν έχουν χάσει καμία μας δράση. Και οι γονείς πραγματικά μας έχουν εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Τους δίνει τη δυνατότητα και τα δικά τους τα παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν να πάνε κάπου αλλού, να ασχοληθούν το καλοκαίρι με κάτι τόσο δημιουργικό. Κύριε Αντωνέλου, για να κρατήσει ένα παιδί θα πρέπει να μπει στον κόσμο του. Και μπαίνοντας στον κόσμο του, σιγά σιγά να το οδηγεί στο δικό σου. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι εύκολη. Και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι τα παιδιά που πρώτο ήρθαν είναι αυτά τα οποία πρώτα ξαναήρθαν. Ναι. Ναι, γιατί... Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή και προς αυτή την κατεύθυνση και η επιλογή των δράσεων, οι οποίες πρέπει να σας πω δεν είναι δικές, δεν τις επιλέγουμε απλά μόνο εμείς. Υπάρχει ένα πλάνο. Υπάρχει ένα πλάνο από τη Future Library, βεβαίως, και έχουμε βέβαια και εμείς τη δυνατότητα να προσθέσουμε δικές μας δράσεις. Όμως υποβάλλουμε και τις δράσεις που έχουμε αποφασίσει. Γίνεται και το σεμινάριο. Γίνεται και ένα σεμινάριο κάθε χρόνο, να τότε χειμώνα, για αυτές που θα γίνουν του χρόνου. Η Δεσποινίδα Χατζηχρήστου συμμετείχε πέρυσι στο σεμινάριο, πήρε τις κατευθύνσεις πώς θα γίνουν τα φετινά και θα δουλέψει το ίδιο τώρα για του χρόνου. Απίστευτη δουλειά γίνεται εδώ μέσα. Υπάρχει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από νέους εργοστόλοι επιστήμονες που θέλουν να δουλέψουν εθελοντικά και να μεταφέρουν. Αγαπάνε τα παιδιά, αγαπάνε το βιβλίο και θέλουν να μεταφέρουν αυτή την αγάπη στα παιδιά και δουλεύουν γι' αυτό. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ναι. Και συγκινητικό που τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή το Σεπτέμβρη, μετά από όλο αυτό το τρίμηνο που περνάμε μαζί τους, γιατί ξεκινάει τον Ιούνιο και τελειώνει το Σεπτέμβριο, τα περιγράφουν στο σχολείο και πολλές φορές λένε και στις δασκάλες τους, μέσα στο πρόγραμμα με τη θάλασσα και όλα αυτά, είναι και η βιβλιοθήκη. Και οι δράσεις της βιβλιοθήκης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάποια παιδιά να περνούν στη διαδικασία να λένε στις δασκάλες τους. Αυτό το οποίο κάναμε στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη, θα θέλαμε να το έχουμε έστω και επιμέρους σας κομμάτι στην εκπαίδευσή μας. Εάν το έχετε καταφέρει και αυτό. Και συμβαίνει να πει στα παιδιά στη δασκάλα τους ακριβώς τι έκανε στο Future και στη βιβλιοθήκη και η δασκάλα τους να μην ξέρει.
Μάλιστα. Επομένως, διακρίνω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά τον εκπαιδευτικό κόσμο να προσεγγίσει τα δρόμενα της Κοριαλνίου Βιβλιοθήκης. Έχετε κάνει ένα γενικό κάλεσμα, αλήθεια, φαντάζομαι ότι έχετε περάσει αυτή τη διαδικασία. Όταν ξεκινάμε κάθε καλοκαίρι, στέλνουμε. Το κακό είναι το καλοκαίρι που γίνονται αυτές οι δράσεις και όταν ξεκινάνε έχουν κλείσει τα σχολεία. Ναι, και κάποιοι εμείς έχουν βέβαια... δικαίωμα για διακοπές και δικές. Ακριβώς. Ναι. Εμείς βέβαια πριν κλείσουμε, στέλνουμε και ενημερώνουμε όλα τα σχολεία, ώστε οι γονείς και τα παιδιά να είναι ενήμεροι για το τι θα συμβεί και βέβαια στέλνουμε και email και δελτίο τύπου πριν από κάθε δράση για υπενθύμηση. Και μέσα από αυτή την ευκαιρία που μου δίνει το ΚΟΘ, θα ευχαριστήσω όλα τα τοπικά μέσα και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά γιατί μας στηρίζουν. Αλλήμον αν δεν στηριζόταν ακριβώς, μια τέτοια προσπάθεια και ένα τέτοιο πρόγραμμα και γενικά τα όσα επιμελήσετε. Αλλήμον, μιλάμε για την πρόσκληση και την πόση του πνεύματος και μάλιστα των παιδιών. Που αυτά όσο περισσότερα πάρουν, τόσο περισσότερα θα δώσουν αργότερα. Ακριβώς. Και δεν ξέρω κατά πόσο στα μελούμενα σχέδιά σας και τον προγραμματισμό σας πολύ περισσότερο έχετε και μια προτροπή ενδεχομένως στο να εμβαθύνουν και στην τοπική ιστορία, η οποία είναι ανεξάντλητη. Είχε γίνει μια προσπάθεια πέρυσι να γίνει μια σειρά εκδηλώσεων πάνω στην τοπική ιστορία με τη βιβλιοθήκη της Κέρκυρας. Δυστυχώς όμως δεν ολοκληρώθηκε. Ίσως φέτος. Πολύ ωραία. Υπομορφή παιχνιδιού. Όχι, βεβαίως. Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα πριν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Στο χθες. Να έρθουμε στο τώρα. Ναι. Είναι γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες, πέραν των οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων που δεν παραβλέπουμε ότι κάθε μία έχει το δικμό, τη σημαντικότητά της, να το πω έτσι, είναι σε εξέλιξη ήδη μία εκδήλωση, η οποία αφορά κόσμο εκπαίδευσης, αφορά ιστορικό κόσμο και γενικά θα ήθελα να μας εμπλουτίσετε περισσότερο την ενημέρωση που έχουμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία εκδήλωση από την Ένωση Φιλολόγων αφιερωμένη στον Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό. Έχουν δέσει και τα αρχεία του κράτους, έτσι. Ναι, βεβαίως. Συμμετέχουν με χειρόγραφα υλικά, με χειρόγραφο υλικό και τα αρχεία του κράτους. Είναι επισκέψιμη και από τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή, Έμελη, έτσι. Ναι, μέχρι την Παρασκευή. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα έληξε μια άλλη έκθεση που διοργάνωσε η Εταιρεία Κεφαλαιονιακών Ιστορικών Ερευνών. Μάλιστα. Αφιερωμένη στο παλιό σχολικό βιβλίο. Ναι, κάτι είχε κάνει αριστερά η Χαριτάτου σχετικά και πήραμε και εμείς. Φωτιστήκαμε και εμείς από όλα αυτά τα οποία κατέγραψε με τον κύριο Μπάλα. Ακριβώς, μιλήσατε, που είναι μέλος του Συμβουλίου μας. Μέλος του Συμβουλίου σας και ο κύριος Μπάλας. Ναι, ναι. Τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν προχωράει μόνο του. Από ό,τι βλέπω είναι μια αλυσίδα όσον αφορά τις δράσεις σας και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι έχετε την διάθεση, έχετε το συναίσθημα, έχετε, θα έλεγα, αυτό το οποίο... Δεν σταματάει τον άνθρωπο, τον έχει σε γρήγορο συνεχώς για να κάνει κάτι καινούριο. Είναι ο και χώρος. Να προσθέσει. Ο χώρος. Ο χώρος. Πραγματικά είναι ο χώρος. Που δεν σε αφήνει να σταματήσει, που θέλει να τώρα θέλουμε να σκεφτόμαστε κάτι για το Χριστούγεννα. Έχουμε την πίεση των γονιών. Λοιπόν. Που θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Παίρνουμε περισσότερα. Για το αύριο, επομένως. Ναι. Σας ακούμε. Όταν τελείωσαν οι δραστηριότητες του καλοκαιριού, πραγματικά υπήρχε μεγάλη πίεση από τους γονείς να συνεχίσουμε και το χειμώνα. Είμαστε, όπως σας είπα και προηγούμενα, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λιγοστό. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε προγραμματίσει, σύντομα θα βγάλουμε δελτίο για κάποιες δράσεις πριν από τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Η Δεσποινίδα Χατζηχρήστου θα σε σπίτι έχει σχεδιάσει και τη σκέφτεται γι' αυτό. Ο λόγος δικός σας. Εγώ σκεφτόμουν, λόγω του ότι εντάξει, θα παιδιάμουν σχολείο όλη τη βδομάδα, ένα Σάββατο να κάνουμε κατασκευές χριστουγεννιάτικες, με ζωγραφική, με... διάφορα χαρτόνια, οτιδήποτε, κάτι χριστουγεννιάτικο και να στολίσουμε και το επόμενο Σάββατο σαν συνέχεια να κάνουμε κατασκευές, αλλά πλέον όχι χαρτόνια και ζωγραφιές, αλλά κουλουράκια και καραμελίτσες, ζυμαράκια, στολίδια για το δέντρο. Ένα λεπτό. Τα οποία θα τα ζωγραφίσουμε. Ένα λεπτό, ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Είναι απίστευτα. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία στην εφρομή και στην πράξη. Ναι. Έχετε συλλάβει ήδη τις ιδέες. Θα το προγραμματίσετε. Θα έχουμε και ενημέρωση. Ναι. Ωστόσο, οι κατασκευές φαντάζομαι ότι έχετε τη γνώση ή θα έχετε κάποιους άλλους. Σίγουρα, σίγουρα. Συνολικά σε αυτό που το εγχείρημα. Μας στηρίζουν και θέλουν πολύ ωραία. Να συμμετέχουν σε αυτό. Όσον όλα. Αφορά το κουλουράκι. Ναι. Τα φτιάχνουμε εδώ. Τα ψήνουμε σπίτι. Τα ψήνουμε σπίτι. Τώρα, έτσι, περνάμε και στο πρακτικό μέρος. Τα ψήνουμε σπίτι. Αυτά δυστυχώς δεν έχουμε να τα ψήσουμε εδώ. Όχι, θα τα φτιάξουμε όμως. Δεν υπάρχει ούτε υπαίθρια δηλαδή να τότε. Όχι, ναι. Δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Θα τα φτιάξουμε όμως. Θα έχουμε όλοι τα υλικά. Θα τα κάνουμε τα σχέδια, τα χρώματα. Θα στήσετε ένα εργαστήριο ένα δηλαδή εργαστήριο, εδώ μέσα. Ναι. Στην κυριολεξία. Να σας πω ότι το καλοκαίρι στήσαμε εργαστήριο και φτιάξαμε σαπούνια. Με λάδι. Ναι.
Ορίστε. Ακριβώς. Σε αυτό φτιάξανε τα παιδάκια, φτιάξανε τα παιδάκια σαπούνια. Ναι. Και επίσης φτιάξανε και κοσμήματα και με χαρτί. Και πλεκτά. Και πλεκτά. Πολλά. Και κάναμε και πειράματα φυσικής και πειράματα μαθηματικά. Έτσι, ζεστό, κρύο. Με το φως, με την ανάκλαση, με το σκοτάδι. Με... Και όλα όσα αυτά. Λέτε, εμένα συνεργικά με οδηγούν στο γίνε μαζί μου παιδί. Ναι. Κερδίζουμε. Πραγματικά πιστέψτε με ότι εμείς κερδίζουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις δραστηριότητες. Και πολύ αγάπη να νιώθουμε, να νιώθουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν είμαστε παιδιά και εμείς οι μεγάλοι. Παρατηρώντας ενδεχομένως να μας ανεχθείτε τις ημέρες των γιορτών, να περάσουμε στη διαδικασία, έστω και παρακολουθώντας, γιατί και να συρρυκνωθούμε είναι κατά τη δύσκολο, να γίνουμε ξανά παιδιά και να μπούμε στη διαδικασία αυτή, η οποία δεν είναι μια διαδικασία απλά της εκμάθησης πρακτικά του να φτιάξει ένα κουλούρι ή ένα στολίδι για το δέντρο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το ότι νιώθει την ικανοποίηση ότι καταφέρνει να κάνει κάτι και μπαίνει σε διαδικασία να κοινωνικοποιείται και πρώτα απ' όλα στον χώρο του και μετά σε. Εδώ, ακριβώς. Έχετε ως βιβλιοθήκη. Ένα λεπτό. Βοηθήστε με να καταλάβω ακόμη περισσότερο. Είσαστε βιβλιοθηκονόμος. Η επιστήμη σας καθαρά, έτσι, η επιστημοσύνη σας αφορά σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Είσαστε. Συγγνώμη, δεν καταλάβατε ίσως. Δεν κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ωραία. Όχι, θέλω να το πάω αλλού. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να περνάτε στη διαδικασία, εμπνέεστε από κάπου, υπάρχει κάποιος που σας καθοδηγεί συνεργάτης για το τι θα μπορούσε να αγγίξει την ψυχή και να φέρει ένα παιδί στο σημείο να θέλει να κάνει κάτι και να μπει στη διαδικασία? Όταν ξεκίνησε αυτή η επαφή με τη Future Library, ναι, μέσα από εκεί μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Καταρχήν δεν θέλαμε η Κοργαλιάνης Βιβλιοθήκη να μείνει απ' έξω από όλο αυτό το πρόγραμμα. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Και το ξεκινήσαμε πολύ διστακτικά στην αρχή, με πολύ λιγότερες εκδηλώσεις από ό,τι κάναμε τώρα. Αυτό το διστακτικό κρατάω από τη συνομιλία που είχαμε τότε. Αυτό κάναμε, με πολύ λίγο. Αλλά είδαμε στην πορεία και την ανταπόκριση και ότι μπορούμε να το οργανώσουμε και να το στηρίξουμε. Γι' αυτό φτάσαμε φέτος, κάναμε 30 σχεδόν. 985 παιδιά συμμετοχή. Δοκιμάστηκε, προβληματιστήκατε και μετά περάσατε σε διαδικασία να ψάχνετε το περισσότερο. Επίσης, έχουμε αποφασίσει ότι του χρόνου που θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, εμείς θα συνεχίσουμε. Μόνοι μας πια, σαν Κοργιαλένιος. Γιατί, ναι, έχετε τέτοια έγκυα πλέον, έχετε μπει σε μια διαδικασία. Και έχουμε δει ότι ο κόσμος, οι επιστήμονες, τα νέα παιδιά που θέλουν να τους στηρίξουν, οι επιχειρηματίες και φαλήνια στα μέσα, τους στηρίζουν. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε. Οπότε φτάνουμε στο ρεζουμέ. Δηλαδή. Μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και πλατιάζετε με αφορμή αυτή τη διαδικασία που σας έδωσε κατά κάποιο τρόπο τον μπούσουλα, τη ρότα. Ακριβώς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί στον παρελθόντα χρόνο αυτός ο χώρος, ο οποίος μόνο σεβασμό προκαλεί και δέος, εάν κανείς εμβαθύνει στην ιστορία του, γιατί εδώ μιλάμε για την Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη, όμως υπάρχει και το Κοργιαλένη Μουσείο, το οποίο είναι δεμένο και αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί ο καθένας. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος ενεργοποιείται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλά ένας χώρος μελέτης, αντιγράφων και ταξιδιού πραγματικότητας, αλλά είναι και χώρος δημιουργίας. Ακριβώς. Δεν είναι ένας νεκρός χώρος. Όχι, είναι ένας χώρος που έχει ζωντανέψει πολύ περισσότερο από ποτέ. Ακριβώς. Αυτό και νομίζω πια έχει περάσει έξω. Επισκέπτονται σχολεία και το μουσείο και τη βιβλιοθήκη και τις εκθέσεις. Έρχονται ανακνώστες, παίρνουν πρωί, απόγευμα, ανταλλάσσουν τα βιβλία τους, παίρνουν άλλα, τα φέρνουν. Και με τις δράσεις πιστεύω ότι καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι οι σεισμοί έδειξαν ότι το κτίριο αντέχει. Δεν έχει πάθει τίποτα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται. Έχουμε συνεχώς παρουσιάσεις βιβλίων, ποιητικών συλλογών, σεμιναρίων. Είναι ένας χώρος ανοιχτός και ζωντανός. Σχολικές γιορτές πλέον γίνονται εδώ. Τα σχολεία δεν έχουν αίθουσες διδασκαλιών και τις έχουν κάνει προφανώς αίθουσες μελέτης. Γίνονται εδώ. Εμείς γιορτάζουμε. Και είναι κάτι που σας ευχαριστεί, παρόλο που σημαίνει ότι έχετε περισσότερο χρόνο να αφιερώνετε εδώ μέσα. Γιορτάζουμε 17 Νοέμβρη, τιμούμε τις 25 Μαρτίου, όλες, 21 Μαΐου. Όλες γίνονται εδώ οι εκδηλώσεις, το σχολείο. Είναι γεγονός ότι συνομιλώντας μαζί σε αυτόν εδώ τον χώρο και έχω την ευκαιρία αυτή και ευχαριστώ ιδιαίτερα, ειλικρινά, για την αποδοχή. Και ευχαριστώ και την συνάδελφο, την Αριστεία Χαρικάτου που με έβαλε στη διαδικασία. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το χώρο μπορεί να ταξιδέψει κανείς, να περάσει άλλη διαδικασία. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, νιώθω την ηρεμία της Γαλήνιας Λίμνης.
Και χαίρομαι που δουλεύετε πάρα πολύ, υπερβαίνετε αυτόν θα έλεγα, για να δίνετε ακόμη περισσότερα. Και θα τολμήσω να ρωτήσω, από τα καλοκαίρια η επισκεψιμότητα, δηλαδή πόσο η πολιτεία εδώ προωθεί αυτό το χώρο και το μουσείο, όσον αφορά τους επισκέπτες μας. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, η μεγάλη δυσκολία που έχει ειδικά το μουσείο το καλοκαίρι για την επισκεψιμότητα που λέτε, είναι η θέση του. Είναι δύσκολη θέση. Έχουμε προσπαθήσει, έχουμε έρθει σε επαφή με το Δήμο, με τους πράκτορες. Τα λεωφορεία δεν μπορούν να σταματήσουν εδώ. Πρέπει να σταματήσουν στο θέατρο. Παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό που θα θέλαμε. Μάλιστα. Όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την προβολή του μουσείου. Εύχομαι να τα καταφέρετε. Έχετε τη δυναμική. Ναι. Έχετε τη δυναμική και χαίρομαι. Ναι, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το ερχόμενο, το επόμενο. Ξέρετε, οι Κοργελλήνες, όπως και κάποια άλλα σημεία, σημεία για μένα, ίσως κάποιοι το θεωρήσουν υπερβολή, ναοί στην κυριολεξία, στην Κεφαλονιά, δεν είναι τυχαίο που στον χρόνο αντέχουν και όσον αφορά το δομικό υλικό και όσον αφορά το τι κουβαλούν μαζί τους. Γιατί έγιναν για να προσφέρουν και αυτή η προσφορά τους είναι ανεκτήμητη. Τα ξέρετε ακριβώς. Πολύ καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ειλικρινά. Όχι, σας ευχαριστώ. Εμένα μου λείπουν τα λόγια. Με όλα αυτά τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα γνωρίζω, προσπαθώ να τα μάθω περισσότερο και σήμερα άγγιξα από κοντά, συνομιλώντας και με τις δύο σας, όλα αυτά τα οποία κουβαλάτε μέσα σας και πολύ περισσότερο με συνέστημα παρά με κατά κάποιο τρόπο ένα σκαρίφημα ή μία κατά κάποιο. Πώς να το πω, βοηθήστε με ένα προγραμματισμό στεγνό. Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε, γιατί πραγματικά εμάς η ευχαριστησή μας και η ικανοποίησή μας είναι η ανταπόκριση του κόσμου και των παιδιών. Mm-hmm. Δηλαδή, αν από κάθε δράση δύο παιδιά, τρία, γραφτούν μέλη στη δανειστική βιβλιοθήκη και έρχονται και παίρνουν βιβλία και τα διαβάζουν ή έρθουν να βρουν υλικό για την εργασία που έχουν να κάνουν στο σχολείο mm-hmm. τους. Αυτό για μας είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Και επίσης, αν ερχόσαστε στα απόγευμα, θα βλέπατε πόσα παιδιά επιλέγουν και έρχονται εδώ για να διαβάζουν τα μαθήματά τους. Γιατί τους ηρεμεί ο χώρος και διαβάζουν εδώ. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πραγματικά η βιβλιοθήκη είναι ένα ζωντανό κύτταρο αυτή τη στιγμή στα Αργοστόλη και στην Κεφαλονιά. Και είμαι σίγουρη ότι θα το κρατήσετε. Ζωντανό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κυρία Ακάτη, σήμερα γιορτάστε. Από τα μύχια της καρδιάς μου, καλή υγεία. Σας ευχαριστώ να έχετε πάρα καλά πολύ. Και πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα όσον πολύ. Αφορά την Έμελη, ένα νέο κορίτσι το οποίο έχει ένα χαμόγελο το οποίο δεν ξέρω, το δημιουργεί ο χώρος. Είναι εκφύσεως και γίνεται ακόμα πιο πλατή. Και αλλά και χώρος ακόμα πιο πλατή. Εύχομαι καλή θητεία πραγματικά σε αυτό το χώρο με τα όσα είπατε προηγουμένως, αλλά και τα όσα θα επιμεληθείτε σε σχέση με τους συνεργάτες σας, γιατί βγήκε και κάτι άλλο το οποίο το κρατάω εγώ για το δικό μου επίλογο. Δεν απομονώνεστε. Δεν άκουσα ούτε μία φορά το εγώ εδώ μέσα σήμερα, συνομιλώντας μαζί σας. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Εμείς, με τους συνεργάτες μας κτλ. Πιστέψτε με, έτσι έχουμε καταφέρει. Και με τι. Τι. Το παίρνεις αυτό τώρα. Γιατί ονομαστικά τη συνεργάτες. Μπορείς να το κόψεις αυτό το κομμάτι το τελευταίο. Κλείστο λίγο. Λίγο. Τι ακριβώς είπες. Να αναφέρετε ονοματικά λίγο τις δράσεις. Γιατί, είναι απαραίτητο. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά γιατί. Το καλοκαίρι. Όχι μόνο για το καλοκαίρι.